Ευχαριστώ και τον κύριο συνάδελφο για την ευκαιρία που μου δίνει να απαντήσω σε ένα θέμα που αφορά πραγματικά κάποιους εργαζόμενους, που όπως με αυτά που θα παραθέσω επιβεβαιώνεται η καθυστέρηση καταβολής μισθών, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται και ο σταθερός και καθαρός και αποφασιστικός χαρακτήρας της κορυφαίας αποστολής του Υπουργείου Εργασίας, που είναι η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Κύριε συνάδελφε, έρχομαι τώρα στην ουσία του θέματος που μας αφορά, για τα οποία και με ρωτάτε. Πράγματι, υπήρξε θέμα με την καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους της Ευρωπαϊκή Νηματουργία Βαρβαρέσου ΑΕ, αλλά το Υπουργείο Εργασίας επιλήφθηκε αμέσως και αποτελεσματικά για τη διαφορά της συμφιλίωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμόδιου τμήματος Επιθεώρησης Εργατικών Σχέσεων Μαθίας, στις 15 Τρίτου 19 και 19 του 2019 πραγματοποιήθηκαν δύο έλεγχοι στη συγκεκριμένη επιχείρηση για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών. Ο πρώτος έλεγχος αφορούσε δεδουλευμένες αποδοχές των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2019, ενώ ο δεύτερος τις δεδουλευμένες αποδοχές των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου του 2019. Με αφορμή τους εν λόγω ελέγχους, η επιχείρηση κατέβαλε τις προηγούμενες οφειλές, ωστόσο εξακολούθησε να καθυστερεί την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών στο προσωπικό της. Για το λόγο αυτό, στις 10 Δεκάτου του 19 και 13 Ενδεκάτου του 19 πραγματοποιήθηκαν δύο εργατικές διαφορές με τους εκπροσώπους του Επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Νηματουργία Βαρβαρέσου ΑΕ, με το διευθυντή της επιχείρησης, ο οποίος δεν δεσμεύτηκε για την ημερομηνία εξόφλησης της οφειλής. Ακολούθως, το ΤΕΣ Μαθίας, το τοπικό δηλαδή της Επιθεώρησης Εργασίας, υπέβαλε προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βερίας μηνυτήρια αναφορά για τη μη καταβολή στους εργαζόμενους των δεδουλευμένων αποδοχών των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του 2019. Στις 2/12 του 19 η τοπική μας υπηρεσία απέστειλε έγγραφο στην επιχείρηση με το οποίο τη ζητάει να προσκομίσει τα μηνιαία εκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας μηνός Νοεμβρίου 19 και τα αντίστοιχα καταθετήρια τραπεζών. Στις 5/12 του 19 η επιχείρηση προσκόμισε στο ΤΕΣ Μαθίας τα ζητηθέντα στοιχεία, από τα οποία προέκυψε οφειλή στους εργαζόμενους ποσό 166.158,05 ευρώ. Ακολούθως, στις 10/12 του 19, η υπηρεσία μας υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βερίας για τη μη καταβολή στους εργαζόμενους των δεδουλευμένων αποδοχών του μηνός Νοεμβρίου 19. Έχει και παρακάτω, αλλά διακόπτω τώρα, λόγω ολοκλήρωσης του χρόνου, κύριε Πρόεδρε, και θα απαντήσω στη δευτερολογία μου για τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Υπουργείου Εργασίας.